Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διακονίας της Εκκλησίας μας. Το κανάλι μας, άλλωστε, όπως γνωρίζετε, έχει ακολουθήσει τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, κύριο Θεόδωρο, στις ιεραποστολικές περιοδίες του στην Αφρική. Σήμερα συζητούμε για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη και στη Σιέρα Λεόνε. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γεωργίου, νέος άνθρωπος, εξαιρετικός ιατρός, ο οποίος συμμετείχε σε δύο ιατρικές αποστολές στις δύο αυτές χώρες της Αφρικής. Κύριε Γεωργίου, χαίρετε. Χαίρετε. Η χαρά είναι δική μου έτσι να κάνουμε ένα σύντομο τηλεοπτικό διπορικό σε αυτά τα δύο ιεραποστολικά κλιμάκια που με αξίωσε ο Θεός να επισκεφτώ. Το πρώτο ήταν στη Μαδαγασκάρη και στο δεύτερο στη Σιέρα Λεόνε. Συζητούμε σήμερα για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στη χώρα μας. Έτσι, είναι όμως πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά διαχρονικά η Ιεραποστολή είναι μια εντολή του Χριστού. Με βάση το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επίκαιρο είναι, ακόμα και σήμερα. Έτσι, είναι η διακονία της Εκκλησίας ανά τους αιώνας να φέρνει τους ανθρώπους να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να τους βαφτίζει και να τους βοηθάει να ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και ενώ θα περίμενε κάποιος στην Ιεραποστολή να συμμετέχουν ιερείς, μοναχοί, ιερομόναχοι, βλέπουμε έναν γιατρό. Είναι ένα έργο και των λαϊκών και των κληρικών της Εκκλησίας, όλου του πληρώματος της Εκκλησίας, όποιου νιώθει αυτή τη φυσική ανάγκη να συμβάλλει σε αυτό το έργο. Να σας γνωρίσουμε πρώτα. Είστε γιατρός, όχι οδοντίατρος, έτσι? Είμαι και γιατρός και οδοντίατρος. Έχω τελειώσει, η ειδικότητά μου είναι η στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική. Και μάλιστα αυτό το διάστημα βρίσκεστε στην Αγγλία. Βρίσκομαι και σας μεγάλη... πετύχαμε σε κάποια επίσκεψή σας προφανώς. Βρίσκομαι έτσι στη Μεγάλη Βρετανία για μια μετεκπαίδευση εργασία και να είμαι πίσω για μια μικρή άδεια. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην εκπομπή μας λοιπόν. Να είστε καλά. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ναι, δεν έχουμε κάποιον επίσημο φορέα της Ιεραποστολής. Δεσμευόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή, να συνεχίσουμε με τους επίσημους φορείς της Ιεραποστολής, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω υπάρχουν δύο φορείς, έτσι. Ουσιαστικά είναι τρεις οι προσπάθειες, αν βάλουμε και την αποθήκη της Ιεραποστολής στο Φύλιρο. Θα ήθελα πρώτα να μιλήσουμε για την αδερφότητα της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, της οποίας είμαι τακτικό μέλος, η οποία είναι ένας πολύ σημαντικός υποστηρικτικός οργανισμός που στηρίζει το έργο των Ορθοδόξων Ιεραποστόλων στις τέσσερις Υπήρους σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1963 από ένα φλογερό ιεραπόστολο, τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, λεγόταν πρώτα η φίλη της Ουγκάντα. Ο οποίος πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, ξεκίνησε από την Αγία Παρασκευή της Νέας Κρίνης, όπου υπάρχει μάλιστα και άγαλμά του με δύο μαύρα παιδάκια, έτσι, ένα γλυπτό εν πάση περιπτώσει. Ξεκίνησε λοιπόν από τη Νέα Κρίνη. Δεν το ήξερα, ωραία. Ήθελα να τονίσω ότι ουσιαστικά έχει αναγνωριστεί στη συνείδηση των Ελλήνων σαν ένας πολύ σπουδαίος οργανισμός, έχει τιμηθεί και από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη δράση του και ουσιαστικά μέσα σε κάθε χρονιά έρχονται και την επισκέπτονται αρκετοί ιεραπόστολοι από όλο τον κόσμο που δίνουν και ομιλίες. Ήθελα να τονίσω ότι επίτιμος πρόεδρος της αδερφότητας είναι ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο κύριος Θεόδωρος Β. Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός οργανισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δυτικά στη Σταυρούπολη, όπου έχει ιδρυθεί από ανθρώπους που ήταν συγγενείς ενός πολύ σπουδαίου Ιεραποστόλου στο Ζαΐρ, του Κοσμά του Γρηγοριάτη, του Αγιορείτη.
Και τρίτη προσπάθεια είναι, όπως είπαμε, η αποθήκη της Ιεραποστολής στο Φίλιρο, που ουσιαστικά έχει το ρόλο του να αποστέλει κάθε χρόνο 3-4 ή και παραπάνω φορές κάποια containers, που τα λέμε containers αγάπης ή και θυσίας, και αποστέλλονται τρόφιμα και ρούχα και πολλά άλλα πράγματα σε πολλές ιεραποστολές σε όλο τον κόσμο. Εσάς τι σας κέντρισε να ασχοληθείτε με την ιεραποστολή, δηλαδή ποια ήταν η αφορμή? Ουσιαστικά είχα τελειώσει το δεύτερό μου πτυχίο της ιατρικής και πριν ξεκινήσω την ειδικότητα είχα την ευλογία να γνωριστώ εδώ στη Θεσσαλονίκη στην αδερφότητα με δύο έτσι πολύ σπουδαίους ιεραποστόλους. Ο ένας είναι ο ιεραπόστολος της Μαδαγασκάρης, ο πατήρ Ιγνάτιος, ο οποίος είναι πλέον επίσκοπος στη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Ήταν και το πρώτο μου ταξίδι που είχα κάνει στη Μαδαγασκάρη. Και δεύτερος είναι ο πατήρ Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος στη Σιέρα Λεόνε, στην επισκοπή Γουινέας, για τον οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να εστιάσουμε. Από την Αυστραλία, νομίζω. Ναι, είναι ο Αυστραλός, πρώην rock star, άθεος μαρξιστής, που είχε μια θαυμάσια μεταστροφή στη ζωή του από τις ακαδημαϊκές. Rock star, όταν λέμε. Rock star, άθεος, μαρξιστής, είχε το δικό του συγκρότημα στην Αυστραλία, λεγόταν The Flies, έκανε support σε μεγάλα ονόματα όπως ο Mick Jagger, οι Beatles, οι Rolling Stones. Μετά, και όταν λέμε support εννοούμε έβγαινε πριν από τα συγκροτήματα αυτά. Ναι, σε συναυλίες. Μετά είχε έτσι μια μεγάλη αναζήτηση φιλοσοφική σε διάφορα ρεύματα της εποχής, είχε πάει μέχρι στην Ινδία. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που μας είχε πει στην αδερφότητα, όπου μας έλεγε ότι αυτός πριν γίνει ουσιαστικά χριστιανός, είχε πάει σε ένα γκουρού στην Ινδία. Και όπως ήταν όλοι αυτοί οι rock star και οι Yankees της εποχής, αυτός έτυχε να φοράει ένα σταυρό. Και όταν μπήκε μέσα, αυτός ο γκουρού έκανε μία τύπου δική του σαν Ινδουιστική προσευχή. Και ενοχλήθηκε από το σταυρό και του είπε να τον βγάλει, γιατί δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Ο πατήρ Θεμιστοκλής, ενώ δεν ήταν χριστιανός, προβληματίστηκε και από ό,τι μας είπε, δεν τον έβγαλε βέβαια το σταυρό. Και δεν ήταν χριστιανός, εννοείται. Δεν είχε κάνει τη μεταστροφή συνειδητά στην Ορθοδοξία. Και ήταν μία από τις αφορμές για να αρχίσει να σκέφτεται και να αναζητά βαθύτερα αυτή την πορεία προς το Χριστό. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι βρήκε την εχριστό νοηματοδότηση της ζωής του, εμπνεόμενος από το παράδειγμα της μητέρας Τερέζας, της πολύ γνωστής Ιεραποστόλου. Ο πατήρ Θεμιστοκλής, όπως τον λένε οι Αφρικανοί, ο Father Θέμη, επειδή τον αγαπούν ιδιαίτερα, μετά από αυτές τις μουσικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις, έκανε πολύ σπουδαίες σπουδές. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, Holy Cross όπως λέγεται, σπούδασε στο Harvard, στο Princeton, στο Brown, έκανε 3 διδακτορικά και παρότι μετά είχε σπουδές για ακαδημαϊκός δάσκαλος, διάλεξε να γυρίσει στην Αφρική. Στην αρχή ήταν για περίπου 8-9 χρόνια στην Κένια, μία από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις, όπου δίδαξε εκεί και στο θεολογικό σεμινάριο στο Μακάριος 3. Και μετά επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και του ζήτησε να ιδρύσει ένα καινούριο, μια καινούργια Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε κάποια από τις 3-4 χώρες του πλανήτη όπου δεν υπήρχε καθόλου Ορθοδοξία. Έτσι διάλεξε να πάει στη Σιέρα Λεόνε, όπου αυτή πολύ πολυτάραχη χώρα, όπου υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος για περίπου 15 χρόνια, μπορεί να έχετε ακουστά για τα διαμάντια, ο πόλεμος για τα διαμάντια, έχουν γυριστεί και ταινίες. Μια καταπληκτική ταινία. Τα ματωμένα διαμάντια. Και είναι, θεωρείται από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο σε σχέση με το κατακεφαλήν εισόδημα. Και ουσιαστικά αποφάσισε να διακονήσει τον πονεμένο και φτωχό Αφρικανό συνάνθρωπο, εγκαθιδρύοντας από το μηδέν μια καινούργια Ορθόδοξη Ιεραποστολή εκεί γύρω στο 2007.
θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη Μαδαγασκάρη, μιας και εσείς από εκεί ξεκινήσατε. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Η Μαδαγασκάρη είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, κάποιοι τη λένε και 8η Ήπειρο. Είναι μία από τις παλαιότερες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 25.000 Ορθοδόξους βαφτισμένους. Έχει γύρω στις 65 Ορθόδοξες ενορίες και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πολύ πρόσφατα δημιουργήθηκε πέρα από την Επισκοπή της Βόρειας Μαδαγασκάρης που είναι στην πρωτεύουσα στο Αντανανάριβο, έχει δημιουργηθεί και μια νέα Επισκοπή στο Νότο, στην Τουλιάρα, στη Νότια Μαδαγασκάρη, όπου ο νέος Επίσκοπος, ο Πατήρ Πρόδρομος, κάνει σπουδαίο έργο και συνεργάζεται και με έναν αγιορείτη Ιεραπόστολο, τον πατέρα Πολύκαρπο από τη Σκήτη της Αγίας Άνης, τον οποίο είχα την ευλογία να το γνωρίσω όταν είχα πάει στη Μαδαγασκάρη. Και αυτός περίπου το μισό χρόνο, δηλαδή 6 μήνες το χρόνο, πηγαίνει στη Νότια Μαδαγασκάρη, εκεί που είναι οι πιο φτωχοί άνθρωποι, και κάνει τεράστιες ιεραποστολικές περιοδίες και νομίζω είναι ένα έργο που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, καινούριο, και αξίζει να στηριχτεί. Το αντικείμενο της ιατρικής σας ενασχόλησης εκεί στη Μαδαγασκάρη ποιο ήταν? Εγώ στη Μαδαγασκάρη είχα τη χαρά να βοηθήσω εθελοντικά στην κλινική της, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα, στο Ιεραποστολικό Κέντρο. Συγγνώμη, είπατε τη μαγική λέξη εθελοντικά, έτσι, μιλάμε για εθελοντισμό. Ναι. Δεν μιλάμε για κάποιες οργανώσεις ενδεχομένως. Εθελοντικά, εμείς πληρώσαμε έτσι τα ταξίδια, τα αεροπολικά, και πήγαμε άλλοι, υπάρχουν κάποιοι Κύπριοι γιατροί που τότε είχε συμπέσει η διαμονή μου μαζί τους, οι οποίοι επειδή είναι πιο οργανωμένοι κάνουν και ταξίδια στην ενδοχώρα, δηλαδή στείλουν υπαίθρια ιατρία σε χωριά που είναι πολύ πιο δύσκολες οι υγειονομικές συνθήκες. Εγώ επειδή ήταν το πρώτο μου ταξίδι, ουσιαστικά δούλεψα στο ιατρείο και στο οδοντιατρείο που έχει η ίδια δημιουργήσει η ίδια η Επισκοπή, λίγο έξω από την πρωτεύουσα στο Αντανανάριβο. Ασφάλεια υπάρχει? Υπάρχει όταν είσαι στους χώρους της Επισκοπής και σε συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή εγώ είχα τη χαρά να δουλέψω με πολλά παιδιά στο ιατρείο από τα νηπιαγωγεία και από τα δημοτικά που έχει δημιουργήσει η Μητρόπολη. Ορθόδοξα παιδιά, έτσι. Ναι, ναι, βαφτισμένα. Βέβαια η Επισκοπή δεν κάνει διακρίσεις ούτε στο ποιους θα εξυπηρετεί στα ιατρία, ούτε σε ποιους θα δώσει το συσίτιο. Και ουσιαστικά είδα ότι τα παιδιά εκεί έχουν μεγάλες, πολλά στοματικά προβλήματα, πολυτοεριδονισμός, φτωχή διατροφή, έλλειψη βιταμινών. Δούλεψα με γέροντες από το γεροκομείο που έχει δημιουργήσει η Μητρόπολη, κάναμε κάποια χειρουργικά περιστατικά, έκανα μια διακομιδή ενός πολύτεκνου πατέρα, κάποιο περιστατικό έτσι, ναι, μέσα σας, του Ρεμόντε, ο οποίος είχε γεννήσει η γυναίκα του εκείνες τις μέρες το έκτο παιδί και είχε μια ψυχρή γάγγραινα στο κάτω άκρο και έπρεπε να τον κάνω διακομιδή για να ακροτηριαστεί το δάχτυλο σε χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου και ουσιαστικά είδα, ας πούμε, με τι ηρεμία και με τι πραότητα αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και μου θύμισε αυτό που λέει ο Θεοφιλέστατος ο πατήρ Ιγνάτιος, ότι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τις καθημερινές της ζωής με μια ηρεμία και με μια πρωτόγνωρη, ας πούμε, χαρά. Και έχουν το μόχθο τον καθημερινό για τη ζωή τους. Φανταστείτε, όταν του έκανα τις αλλαγές μετά το χειρουργείο, ήθελε να έρχεται αυτός με τις πατερίδες στο ιατρείο για να μην με κουράζει, να μην πηγαίνω εγώ στο σπίτι του. Μάλιστα. Υπάρχει οργανωμένο ιατρείο και μόνιμο προσωπικό ή εθελοντές είστε που πηγαίνετε? Υπάρχουν κάποιοι νοσηλευτές, γιατροί μόνιμα δεν υπάρχουν. Όταν είχα πάει ήταν ένας Κύπριος ιερέας γιατρός, ο πατήρ Αναστάσιος, και κάθε καλοκαίρι... Α, ιερέας, Ναι, κάθε καλοκαίρι κυρίως πηγαίνουν, κυρίως από Ελλάδα, από Αυστραλία και από Αμερική, κάποιοι Έλληνες γιατροί, δάσκαλοι και άλλοι εθελοντές που οργανώνουν ουσιαστικά τα ιατρία, τα συσίτια και κάποιες κατασκηνώσεις που κάνει η Μητρόπολη το καλοκαίρι. Μιας και αναφέρεστε, ποιες είναι οι πτυχές του έργου εκεί στη Μαδαγασκάρη, μιας και βρισκόμαστε καταρχήν, εκεί? Καταρχήν η Επισκοπή έχει το ιεραποστολικό έργο, δηλαδή το ποιμαντικό και το λατρευτικό. Χτίζει εκκλησίες,
κάνει κατήχηση, κάνει βαφτίσεις, γάμους, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και μετά από αυτό, μετά από τον Ευαγγελικό Λόγο, έρχεται να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, να κάνει το φιλανθρωπικό έργο με τα σχολεία, με το καθημερινό συσίτιο που στη Μαδαγασκάρη δίνεται συσίτιο κάθε μέρα. 800 με 1000 παιδιά παίρνουν αυτό το συσίτιο και έρχονται κουβαλώντας κάποια και τα αδερφάκια τους στην πλάτη από κάποια χιλιόμετρα για να το πάρουν. Μιλάμε για φτώχεια, Φτώχεια και δυστυχώς η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία έχει αγγίξει υπερβολικά πολλές μητροπόλεις στην Αφρική και πλέον στηρίζεται κυρίως από ομογενείς και από κάποιους ανθρώπους στο εξωτερικό μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Και ακριβώς αυτό το ρόλο των εθελοντών θα ήθελα να επισημάνουμε και τη βοήθεια που ενδεχομένως έρχεται από Ελλάδα και από αλλού. Οι εθελοντές, γιατί ρωτάνε πολύ τι μπορώ να κάνω, πρέπει να έχω κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα ή κάποιο επάγγελμα. Σίγουρα βοηθάει το να είσαι δάσκαλος, το να είσαι μηχανικός, το να είσαι γιατρός, αλλά... Δεν πρέπει να ξέρεις μια γλώσσα, κάτι εκεί πέρα, τι γλώσσα μιλάτε. Στη Μαδαγασκάρη μιλάνε τα γαλλικά και τα μαλαγκάσι, την ντόπια διάλεκτο. Βέβαια παντού μπορείς να μιλήσεις με τη γλώσσα της αγάπης, έτσι, με την επικοινωνία την καρδιακή. Αλλά αυτό νομίζω δεν είναι εμπόδιο και ο καθένας μπορεί να συμβάλλει με τον τρόπο του σαν εθελοντής. Έχετε λοιπόν, υπάρχει η ελληνική ιεραποστολική ομάδα, στο πούμε έτσι. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πέρα από τους Ορθόδοξους υπάρχουν. Πέρα από τους Ορθόδοξους, σαφώς. Μάλλον πέρα από τους Έλληνες υπάρχουν φανταστούμε, οι Ρώσοι. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά Ρώσοι, υπάρχουν δεν. Και από άλλα δόγματα. Υπάρχουν οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες, που κυρίως οι Καθολικοί έχουν πολύ περισσότερες υποδομές, προσωπικό και οικονομική άνεση. Αλλά νομίζω ότι οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουν αυτό το θυσιαστικό φρόνημα. Ουσιαστικά η Εκκλησία δεν ζητάει εξαιρετικούς ανθρώπους για απλό έργο, αλλά απλούς ανθρώπους για εξαιρετικό έργο. Ο καθένας μπορεί να συμβάλλει. Εύστοχη η παρατήρηση αυτή, έτσι. Γιατρέ, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Υπάρχουν οι Έλληνες, η ελληνική ιεραποστολή, με όσες δυνατότητες έχει, και απ' την άλλη υπάρχουν οι Καθολικοί. Όπως λέτε, με τις υποδομές, με τις εγκαταστάσεις, φαντάζομαι υπονοείται και με περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να αντεπεξέλθει η ελληνική Ορθόδοξη Ιεραποστολή? Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή πάντα στηρίζεται σε λίγους ιερείς, σε λίγους εθελοντές, αλλά έχουν ψυχή αυτοί οι άνθρωποι και με τη στήριξη και της αδερφότητας εξωτερικής Ιεραποστολής αλλά και του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας σιγά σιγά γίνεται και προχωράει το έργο. Ξέρετε τι είχα ακούσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι οι Ορθόδοξοι κάνουν τις ακολουθίες στη γλώσσα των ντόπιων, ενώ οι Καθολικοί κάνουν τις ακολουθίες στη λατινική γλώσσα, αυτή που είναι η... Δηλαδή οι Ορθόδοξοι μεταφράζουν και τις ακολουθίες. Ισχύει έτσι, κάτι τέτοιο? Γιατί αν ισχύει, αγγίζει νομίζω τον άνθρωπο. Μεταφράζεται το Ευαγγέλιο, μεταφράζονται έτσι. Οι ακολουθίες, γίνονται και στα ελληνικά και στα ντόπια. Ας πούμε στη Σιέρα Λεόνε, αν θέλετε να περάσουμε σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι στη δυτική υποσαχάρια Αφρική. Και είναι η άλλη άκρη πια, έτσι δεν είναι? Είναι ψηλά και δυτικά, κάτω από τη Σαχάρα. Είναι μία από τις φτωχότερες. Δηλαδή διαλέξατε Μαδαγασκάρη. Μάλλον Μαδαγασκάρη, όπως βλέπουμε το χάρτη, ναι, και Σιέρα Λεόνε. Ήταν με βάση τους ιεραποστόλους αυτούς που γνώρισα και με ενέπνευσαν. Και ήθελα να πούμε δύο λόγια για αυτή τη χώρα, όπου όπως σας είπα είχε τη μάστιγα του εμφυλίου πολέμου. Η πρωτεύουσα λέγεται Freetown και αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, δηλαδή Ελευθερούπολη, για ποιο λόγο λέγεται έτσι? Πήρε το όνομά της από τα σκλαβοπάζαρα. Και από την εποχή γύρω στο 1800 κάτι, όπου κυρίως οι Βρετανοί παίρνανε από εκεί σκλάβους τους Αφρικανούς, τους πηγαίνανε στην Βραζιλία και στη Βόρεια Αμερική και ουσιαστικά μετά από την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας αποφάσισαν να τους γυρίσουν πίσω και το πρώτο λιμάνι που τους είχαν απελευθερώσει ήταν αυτό εκεί στη Σιέρα Λεόνε και έτσι πήρε το όνομά της αυτή η πρωτεύουσα, το Freetown. Είναι μια έτσι, συγκινητική ιστορία.
εμφύλιος πόλεμος, απ' την άλλη ο ιός, αυτή η μεταδοτική ασθένεια του έμπολα που είχε χτυπήσει τη Σιέρα Λεόνε. Εγώ είχα πάει λίγους μήνες πριν από τη μάστιγα του έμπολα. Ο έμπολα είναι ένας αιμορραγικός πυρετός, μια πολύ θανατηφόρα και δύσκολη ασθένεια, όπου είχαν οι άνθρωποι στη Σιέρα Λεόνε είχαν αρκετά θύματα. Και κάτι που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο πατήρ Θεμιστοκλής, παρότι και από το Πατριαρχείο και από τις εθελοντικές οργανώσεις που τον στηρίζουν στην Αυστραλία και στην Αμερική, όπως είναι το Paradise Kids for Africa, διάλεξε να μείνει εκεί μαζί με το ποίμνιό του και να στηρίξει τους Ορθοδόξους ουσιαστικά μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο. Και έμεινε εκεί πέρα. Μας είπατε καταρχήν ότι πήγε εκεί επειδή δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ορθόδοξη Ιεραποστολή. Είναι δικό του παιδί δηλαδή. Ήταν δικό του παιδί, το 2007 την ίδρυσε και τώρα ουσιαστικά είναι γύρω στα 15 χρόνια αυτή η Ιεραποστολή. Έχει γύρω στους 5.000 ορθοδόξους, όπου δεν βαφτίζονται βέβαια πρόχειρα και γρήγορα, αλλά μετά από εντατική και πολύ προσεκτική κατήχηση. Και να ξεχάσουμε δηλαδή τον ήπιο βαπτισμό το δικό μας. Έτσι, και ουσιαστικά δεν γίνεται προσιλητισμός, αλλά ευαγγελισμός των ψυχών. Και το πνευματικό άγκιστρο που φέρνει αυτούς τους ανθρώπους κοντά στην Ορθοδοξία δεν είναι τόσο η φιλανθρωπία, δεν είναι η δωρεάν εκπαίδευση που παρέχει, αλλά είναι η αλήθεια της Ορθοδοξίας και είναι η αγάπη που οι Ιεραπόστολοι την μεταδίδουν στην πράξη. Πείτε μας για τις πτυχές του Ιεραποστολικού έργου στη Σιέρα Λεόνε. Ουσιαστικά, όπως σε κάθε επισκοπή, πρώτα απ' όλα γίνεται η κατήχηση και ο ευαγγελικός λόγος, η λατρεία και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμένα, ξέρετε, θα μου ερχόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, να πας να μιλήσεις για τον Χριστό σε ανθρώπους που πεινάνε ενώ σωματικά. Θεωρώ ότι θα θεωρούσε αυσιολογικό ότι πρέπει να τραφούνε πρώτα αυτοί. Έτσι, και ο πατήρ Θεμιστοκλής γι' αυτό πολύ σοφά προσέγγισε πρώτα τους κυβερνώντες στη Σιέρα Λεόνε, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, όπου κατάλαβαν ότι ήταν αγνός άνθρωπος και ήθελε να συμβάλλει, να δώσει και όχι να πάρει. Και του έδωσαν 3-4 οικόπεδα όπου μπόρεσε να δημιουργήσει τους χώρους της Ιεραποστολής, και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το χωριό των Αναπήρων, όπου ήταν μια ξεχωριστή προσπάθεια. Μπορούμε να περάσουμε και στο φιλανθρωπικό κομμάτι που κάνει ο πατήρ Θεμιστοκλής, όπου μια ξεχωριστή πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία του χωριού των Αναπήρων, είναι στο Waterloo έξω από την πρωτεύουσα του Αγίου Μωυσή του Αιθιώπα, που ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας το λέει το καμάρι του Πατριαρχείου, και είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα κατοικιών όπου έχει μέσα εκκλησία, σχολείο, κλινική, εργαστήριο ραπτικής και χώρους που διαμένουν οι ανάπηροι του πολέμου και όσοι είχαν πληγεί από την πολιομιελίτιδα, και βρήκαν ουσιαστικά μια φωλιά, μια αγκαλιά του Θεού για να ζήσουν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα συσίτια που κάνει ο πατήρ Θεμιστοκλής. Και το τρίτο που ήθελα να τονίσω είναι το εκπαιδευτικό έργο. Ουσιαστικά η Σιέρα Λεόνε έχει μια μακρά παράδοση στην εκπαίδευση, τη λένε και η Αθήνα της Αφρικής. Μπα, τι λέει. Ναι. Και ο πατήρ Θεμιστοκλής, επειδή έχει και όλο αυτό το ακαδημαϊκό background, ίδρυσε μια ορθόδοξη παιδαγωγική ακαδημία που έρχονται καθηγητές από την Ελλάδα αναδιαστήματα και διδάσκουν σε αυτήν, ίδρυσε ένα πολύ μεγάλο σχολείο στην περιοχή του Sykes Street μέσα στην πρωτεύουσα, όπου υπάρχουν 1500 παιδιά όπου παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα σε αυτά τα σχολεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα τοίχο σε αυτό το σχολείο όπου λέει με μεγάλα ελληνικά γράμματα «Αγάπα Θεό, αγάπα γνώση». Έτσι, δηλαδή ο πατήρ Θεμιστοκλής προσπαθεί να τους εμφυσίσει και την πίστη στο Θεό και την αγάπη για τη γνώση, γιατί θέλει να τους μορφώσει, δεν θέλει να είναι αγκιστρωμένοι ούτε στην προγονολατρία, στον ανημισμό, ούτε στο φόβο και στην αμάθεια. Φανταστούμε πόσες έτσι συγκινητικές εμπειρίες, αναμνήσεις θα έχετε
Ήθελα να πω έτσι μόνο δύο σύντομες που θυμάμαι, γιατί ήταν περίοδος μεγάλης τεσσαρακοστής όταν πήγα. Το ένα ήταν ο εσπερινός της συγχωρήσεως μέσα στην εκκλησία, με όλους τους πιστούς να αγκαλιάζονται και να συγχωρούνται, και το άλλο ήταν η Θεία Μετάληψη των Αναπήρων, όπου οι ιερείς σκύβανε στα αναπηρικά καροτσάκια και τους κοινωνούσανε, έτσι περιμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους. Να φανταστούμε ότι το ιατρικό έργο σας σε ένα τέτοιο μέρος ήταν δύσκολο. Ήτανε πρωτόγνωρες συνθήκες πραγματικά, και πριν πω γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω κάτι άλλο. Υπάρχει μέσα στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε μια τεράστια παραγκούπολη, λέγεται το Κρου Μπέι. Έχει πάνω από 25.000 ανθρώπους που ζουν εκεί σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς σχολεία, χωρίς ουσιαστικά δρόμους. Και ήθελα να πω ότι τώρα, πριν λίγους μήνες, δημιούργησε εκεί η Ορθόδοξη Ιεραποστολή το πρώτο δικό της σχολείο, με έξοδα και με συμβολή και της αδερφότητας εξωτερικής Ιεραποστολής, για να βοηθήσει τα παιδιά ακριβώς μέσα στο πιο δύσκολο σημείο της πρωτεύουσας, και ουσιαστικά αναγκάζονται να πίνουν νερό δίπλα στα λίμματα σε δύσκολες συνθήκες. Ίσως η εικόνα που έχουν περισσότεροι για την Αφρική είναι οι φτωχοί άνθρωποι, τα φτωχά παιδιά. Όμως η Αφρική δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Αφρική, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η χαρά που έχουν οι άνθρωποι, ο αυθορμητισμός, η ζωντάνια τους, ο χορός, οι ντόπιες παραδόσεις. Τις οποίες τις συμπλέκουν κάπου και με την... Τις οποίες πολύ εύστοχο ο πατήρ Θεμιστοκλής δεν τις ακυρώνει, αλλά τις ενσωματώνει με το γνήσιο δόγμα και με την ορθόδοξη θεολογία. Έχουμε δει έτσι στα οδηπορικά του 4Ε, στην αποστολική περιοδία του Πατριάρχη, να τον υποδέχονται χορεύοντας με τις παραδοσιακές στολές. Έτσι, έτσι. Και θυμάμαι ένας χορός ήταν αυτό που λένε τα αφρικανάκια, το τσίκι τσίκι λάβα μοίρα καμινάω, δηλαδή πάντα να γελάς, ουσιαστικά μέσα στις δυσκολίες, αυτό λένε τα παιδιά. Και εκεί λοιπόν έρχονται γιατροί είτε από την Ελλάδα είτε από αλλού, όπως και εσείς, για να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν. Η ιατρική κλινική της Ιεραποστολής είναι μέσα στο χωριό των Αναπήρων που σας ανέφερα προηγουμένως. Εκεί δεν έχει δυστυχώς ακόμα οδοντιατρείο. Εγώ είχα την χαρά να συνεργαστώ με έναν ντόπιο καρδιολόγο, όπου είδαμε πάνω από 350 ασθενείς σε αυτές τις τρεις εβδομάδες, και ήθελα να τονίσω ότι πέρα από την ελονοσία, τον υποσιτισμό, τις όλες αυτές τις τροπικές και δερματικές λοιμώξεις, μου έκανε εντύπωση το αυξημένο ποσοστό της υπέρτασης. Είχαν αυξημένη πίεση δηλαδή οι άνθρωποι, που εν μέρη μπορεί να αποδοθεί αυτό και στις ψυχοσωματικές επιπτώσεις του πολέμου και της φτώχειας στους ανθρώπους, στους ντόπιους. Άρα εσείς πηγαίνοντας εκεί, πηγαίνετε σαν γιατρός να προσφέρετε τις ιατρικές γνώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάτε σαν γναθοχειρουργός, σε βάση περιπτώσει. Κάνουμε και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις υποτυπώδεις, είτε στο στόμα είτε στο πρόσωπο, αλλά κινούμαστε και στα πλαίσια της γενικής ή και της τροπικής ιατρικής και παθολογίας. Γυρνώντας από την Αφρική, ποιες είναι οι αναμνήσεις που έχετε, τα συναισθήματα που έχετε αποκομίσει? Ήθελα να πω το εξής, ότι πριν ξεκινήσω για το ταξίδι είχα γεμίσει δύο μεγάλες βαλίτσες έτσι με όλα αυτά που ήθελα να δώσω εκεί στα παιδιά, τα δωράκια, τις εικονίτσες, τα σταυρουδάκια, κάποια ορθόδοξα βιβλία. Γυρνώντας όμως από τη Σιέρα Λεόνε, από την οροσειρά του Λέοντα, γύρισα με κάποια, στις αποσκευές μου, με κάποια διαμάντια, όπως τα λέω, αγάπης και θυσίας. Ουσιαστικά ποια ήταν αυτά? Ήταν πρώτα απ' όλα αυτή η αγνή και άδολη κοινωνία αγάπης με τους εκεί αδερφούς Ορθοδόξους. Ήταν αυτά τα καθαρά χαμόγελα των παιδιών που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια μαθήματα κατηχητικού, κάποια μαθήματα για στοματική υγιεινή και για το Ορθόδοξο ήθος. Ήταν όλες αυτές οι λατρευτικές ευκαιρίες στις εκκλησίες της Σιέρα Λεόνε. Ήθελα να τονίσω και μία φράση που λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής, το να δοξάζουμε το Θεό και όχι την κρίνια. Έτσι, είναι η εφαρμογή του Ευαγγελίου στις πιο δύσκολες συνθήκες, και μου ήρθε μία φράση του Αγίου Σιμεών, του νέου θεολόγου, που νομίζω ταιριάζει σε αυτό το ταπεινό, αλλά έτσι πολύ
αγωνιζόμενο ιεραποστολικό κλιμάκιο που λέει ότι υπάρχει μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Δηλαδή κόντρα στις δυσκολίες υπάρχει χαρά και το αναστάσιμο ήθος. Μιλάτε με τόσο θαυμασμό για τον πατέρα Θεμιστοκλή, Θυμάμαι μια φράση που έλεγε στα παιδιά στο σχολείο, στο Sike Street. Φανταστείτε πάνω από 1000 παιδιά και να κρέμονται από τα χείλη ενός Ιεραποστόλου και τους έλεγε «Those who give are the kings, the queens, the princesses of this world. Those who take are like everybody else». Δηλαδή αυτοί που παίρνουνε είναι σαν οποιοδήποτε άλλο. Αυτοί που δίνουνε είναι οι βασιλιάδες, οι βασίλισσες, οι πριγκίπισσες αυτού του κόσμου. Δηλαδή ήθελε να τους μεταδώσει σε αυτά τα πολύ φτωχά παιδιά το ήθος του να δίνουν, να μοιράζονται. Και αυτό νομίζω έρχεται και μας ελέγχει, έρχεται κόντρα σε αυτό το δυτικό ήθος που είναι συνήθως να εκμεταλλευτώ πώς θα πάρω από τον άλλον. Μας μιλήσατε για τον πατέρα Χρυσόστομο Πασαραντόπουλο, για τον πατέρα Θεμιστοκλή, για τον πατέρα Κοσμάτο Γρηγοριάτη. Όπως μου είπατε, τον είχατε γνωρίσει τον πατέρα Κοσμά Γρηγοριάτη. Είχαμε έτσι την ευλογία, την ιδιαίτερη ευλογία. Και πού να το φανταζόμουν ότι τόσα χρόνια μετά θα μιλούσαμε για το συγχωρεμένο τον πατέρα Κοσμά. Παιδί ήμουνα όταν είχε έρθει στο σπίτι μου, στο σπίτι μας, στο πατρικό μου σπίτι, το θυμάμαι, συνοδευόμενος από έναν Αφρικανό, από έναν μαύρο που φορούσε ένα ράσο, προφανώς βρισκόταν στο στάδιο της κατήχησης, της προετοιμασίας για να γίνει Ιεραπόστολος εκεί, στη Μονή του Γρηγορίου, στο Άγιο Όρος, για να γίνει Ιεραπόστολος. Πόση εντύπωση μου είχε κάνει έτσι, ένας μονή, μαύρος, μονή... ένας Ιεραπόστολος, ας πούμε, έτσι, ρασοφορεμένος. Η Μονή Γρηγορίου είναι βεβαίως από τις μονές του Αγίου Όρους που έχει στηρίξει έμπρακτα και διαχρονικά την εξωτερική Ιεραποστολή. Έχω εδώ τη βιογραφία του Κοσμάτου Γρηγοριάτη στα αγγλικά και ήθελα να πω κάτι. Ο οποίος, συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν υπερβολή, το θυσιάστηκε. Ο οποίος κοιμήθηκε εκεί στην Αφρική σε ένα τροχαίο ατύχημα και ήθελα να πω κάτι που αναφέρεται στο πιστόφυλλο αυτού του βιβλίου, ότι σε κάθε γενιά υπάρχουν κάποιες εκλεκτές ψυχές που ξεχωρίζουν από τη συμβατικότητα της κοινωνικής ζωής και ουσιαστικά γίνονται μάρτυρες και ιχνηλάτες της καθολικότητας του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Δηλαδή ξεχωρίζουν και γίνονται ιεραπόστολοι στις πιο δύσκολες και δυσπρόσιτες περιοχές του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν και ο πατήρ Κοσμάς. Ασφαλώς και πολλές άλλες προσωπικότητες, έτσι όπως ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος. Ο Αναστάσιος Αλβανίας έχει θητεύσει στην Αφρική, στην Κένια, πριν πάει στην Αλβανία και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φράση του σε ένα βιβλίο του που λέει ότι το αναστάσιμο φρόνημα δεν μας επιτρέπει να κλεινόμαστε στον κύκλο μας, στην ενορία μας, στην τοπική μας εκκλησία, αλλά αυτό το ορθόδοξο ήθος μας ανοίγει, μας κάνει μια αγκαλιά όπου με ελπίδα και με αγάπη ανοιγόμαστε σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Το οποίο το έχει δείξει με το έργο του και με τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος βεβαίως, αλλά και ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος των ημερών μας, έχει μιλήσει για την Ιεραποστολή. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος είχα την ευλογία να το γνωρίσω όταν ήμουν πρώτη δημοτικό, ο πατέρας μου ήταν τελωνιακός στο Άγιο Όρος και με είχε πάει. Και ο αντιπρόεδρος της αδερφότητας της εξωτερικής Ιεραποστολής, ο κύριος Νόστης Ψαράς, αναφέρει μία φράση που είχε πει ο Άγιος πλέον Παΐσιος, που αναφερόμενος στην εξωτερική Ιεραποστολή είπε ότι παλιότερα ήταν σαν να έχεις ένα ποτιστήρι και να προσπαθείς με αυτό να ποτίσεις ένα ολόκληρο μεγάλο χωράφι. Αλλά ουσιαστικά θα έρθει ο καιρός όπου ο Θεός θα βρέξει και αυτό το χωράφι θα ποτιστεί και θα ανθίσει και θα καρποφορήσει. Βεβαίως μιλούμε για προσωπικότητες από το χώρο της Εκκλησίας, όπως αντίστοιχα υπάρχουν και προσωπικότητες από το χώρο λαϊκοί. Έτσι. Οι οποίοι συμβάλλουν και έχουν συμβάλει με το έργο τους. Η μάμα Σταυρίτσα, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην Ιεραποστολή. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον αρχιτέκτονα από την Αθήνα, τον Νίκο Φουρνάρη, ο οποίος κοιμήθηκε πριν λίγες εβδομάδες και ο οποίος εντελώς αφιλοκερδός και εθελοντικά επισκέφτηκε μετά τη σύνταξή του την Αφρική και έχτισε πάνω από 100 εκκλησίες και σχολεία δωρεάν. Αυτή είναι η προσφορά λοιπόν, έτσι.
Κύριε Γεωργίου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Πραγματικά μας ταξιδέψατε με τον ζωντανό λόγο σας στις χώρες της Μαδαγασκάρης και της Σιέρα Λεόνε. Μας δώσατε έτσι στίγματα αυτών των ατόφιων διαμαντιών για τα οποία μας μιλήσατε από το χώρο της Ιεραποστολής. Να είστε καλά, η χαρά ήταν η δικιά μου. Ευχαριστώ και το κανάλι το 4Ε για την ευκαιρία που μου έδωσε να μοιραστώ αυτές τις εμπειρίες. Και έτσι σαν ένα μήνυμα είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμβάλλει εθελοντικά και από την Ελλάδα και από το να πάει εκεί ένα ταξίδι και να μου επιτρέψετε να σας δώσω έτσι συμβολικά το ημερολόγιο της Αδερφότητας Εξωτερικής Ιεραποστολής και το τελευταίο τεύχος όπου φαίνεται και ο Πατριάρχης της Αγάπης ανάμεσα Βεβαίως. Στα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.